Θύελα αντιδράσεων στις τάξεις των συνδικαλιστών της Ελλάς στην Κρήτη προκαλεί υπεραιτέρω αποδυνάμωση των υπηρεσιών της Ελλάς, καθώς το αρχηγείο ζητά να μετακινηθούν αστυνομικοί και υπηρεσιακά οχήματα από όλες τις διευθύνσεις της Κρήτης με στόχο την ενίσχυση της Αττικής. Οι απαιτήσεις των πολιτών είναι πάρα πολλές. Μπαίνει η τουριστική περίοδος και αντί να ισχυόμαστε η περιφέρεια, ισχύουμε την Αθήνα, στην οποία υπηρετεί πάνω από το 50% των αστυνομικών. Δυστυχώς όμως υπηρετούν σε υπηρεσίες που δεν είναι μάχημες. Και αντί να βρουν που υπηρετούν αυτοί οι αστυνομικοί να βγουν στον δρόμο, παίρνουμε από την επαρχία. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Κρήτης εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, σημειώνοντας ότι αποδεικνύεται περίτρανα ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Αττική, με τον προβληματισμό να μεγαλώνει εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν με την άφιξη εκατομμυρίων τουριστών στο νησί μας. Δυστυχώς, η καινούργια πολιτική και φυσική ηγεσία δίνει βάρος στην αστυνόμευση μόνο στην Αττική. Φάνηκε από τις πρόσφατες μεταθέσεις όπου η Κρήτη θα ενισχυθεί φέτος μόνο με 3 άτομα, τη στιγμή που κάθε χρόνο γύρω στα 70 άτομα μέσω όρο αποχωρούμε συνταξιοδότηση, θα ενισχυθεί μόνο με 3 άτομα στις τακτικές μεταθέσεις. Πέραν αυτών, πραγματοποιήθηκαν και αποσπάσεις από όλη την Κρήτη για την Νότια Αττικής, πάρα πολλά άτομα, πάνω από 10 στον αριθμό, και φέτος μας αποσπάσαν και αυτοκίνητα. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι υπηρεσίες της Ελλάς είναι υποστελεχωμένες, με το πρόβλημα να εντείνεται και λόγω των δεκάδων συνταξιοδοτήσεων, ενώ η ενίσχυση των διευθύνσεων αστυνομίας περιφέρειας Κρήτης με 3 αστυνομικούς αποτελεί, όπως σημειώνουν, σταγόνα στον ωκεανό. Οι 3 είναι σαν να μην ήρθε κανείς, είναι 0, τη στιγμή που φεύγουν 60 με 70 άτομα απόστρατοι. Και αν συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό, σε 2 με 3 χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε μια περιπολία έξω στους δρόμους. Όσον αφορά την τουριστική σεζόν, αεροδρόμιο Χερσόνησο Μαλεβίζη, έχει γίνει μια επιστολή προς το Υπουργείο. Ζητάμε τα άτομα να είναι τα ίδια με πέρυσι, τουλάχιστον ή και περισσότερα, διότι και αυτές οι υπηρεσίες έχουν ήδη αποδυναμωθεί. Και οι πυροσβέστες της Κρήτης, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, υπερασπιζόμενοι την ανθρώπινη ζωή, κάνουν λόγο για σημαντικές ελλείψεις σε πυροσβέστες, ενώ σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, συνδικαλιστές έμειναν έκπληκτοι όταν πληροφορήθηκαν ότι είναι υπεράριθμοι κατά 9 άτομα. Ζητάμε ορθή επανάληψη της κατανομής της δύναμης στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Ρεθύμνης και στο νομό Λασιθίου, να αυξηθούν, όχι να είμαστε υπεράριθμοι, να είναι μειωμένα τα κενά, ούτως ώστε να ενισχυθεί με κόσμο, με περισσότερους υπαλλήλους. Δεν μπορεί να λειτουργήσει φέτο η αντιπυρική περίοδο με το υπάρχον δυναμικό και έτσι όπως προσπαθούν να το κατανέμουν. Παράλληλα, διεκδικούν τη μονιμοποίηση των πυροσβεστών 5 ετών υποχρέωσης, των οποίων η θητεία ολοκληρώνεται. Στο Ηράκλειο υπηρετούν, από όσο θυμάμαι, 53 άτομα, που δεν το συζητάμε καν αν αυτοί οι άνθρωποι δεν ανανεωθεί. Εμείς ζητάμε την ομογενοποίηση, τους ζητάμε να μονιμοποιηθούν. Αλλά δεν το συζητάμε το τι έχει να γίνει αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπουν στη διαδικασία να τους ανανεωθεί η σύμβαση.